Συνεχίζουμε λοιπόν και στον λίγο χρόνο που έχω κοντά μας την κυρία Μάρθα Τζάφου. Ας επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών, με βολεύουν τα εισαγωγικά, ας την εκμεταλλευτούμε για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις. Μία από αυτές οι οποίες, από την οποία δεν θα ξεφύγει κανένας μας. Είτε αν το δούμε έτσι θα το βιώσουμε, είτε φυσικά θα αναγκάσουμε κάποιους άλλους στη συνέχεια να το βιώσουν για μας. Είναι μία πραγματικότητα. Γεννιόμαστε και φεύγουμε. Μπορεί να το λέμε έτσι πάρα πολύ εύκολα, αλλά είναι μία σκληρή πραγματικότητα, την οποία θα πρέπει να έχουμε την δύναμη να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον εαυτό μας όρθιο, κυρία Τζάφου, αρχικά. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μία κατάσταση που όσο προετοιμασμένος και να είσαι, όσο και να το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, στο μπροστά μέρος του μυαλού σου, πάντα όταν συμβαίνει, είναι ένα γεγονός κατακλυσμιαίο, το οποίο άλλους τους ακινητοποιεί, άλλους τους φέρνει υπερδιέγερση, είναι διαφορετικές οι αντιδράσεις. Είναι όμως ένα γεγονός από το... είναι πανανθρώπινο, συμβαίνει σε όλους, θα συμβεί σε όλους. Κάποιοι έρχονται... Σε όλη τη φύση. Ναι. Και είμαστε κομμάτι και εμείς. Πολύ νωρίς αντιμέτωποι με απώλειες, άλλοι αργότερα. Υπάρχουν τρόποι να βοηθηθεί ένας άνθρωπος, όχι για να το ξεπεράσει, ποτέ, έτσι, και θα ήθελα να το αναφέρω έτσι σαν σημείο, αφού μας ακούει και ο κόσμος, είναι καλό να πούνε και κάτι. Ναι. Αυτό θα το ξεπεράσει. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να το ξεπεράσει. Ζητάμε να το κάνει δικό του κομμάτι. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί ένας θάνατος έτσι εύκολα, όποιος και αν ήταν ο θανόν. Ζητάμε να μάθει να πενθεί. Γιατί ένας θάνατος ακολουθείται από ένα πένθος. Η όποια απώλεια έχει. Η όποια απώλεια. Ναι, επειδή είπαμε για το θάνατο, γι' αυτό το ανέφερα. Ναι. Η όποια απώλεια φέρνει μαζί της ένα πένθος. Εάν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία του πένθους, δεν θρηνήσουμε δηλαδή αυτό που χάνουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι μια διαδικασία περίπλοκη. Κάποιοι χρειάζονται μια κατεύθυνση, έναν δρόμο να φωτιστεί από έναν ειδικό. Κάποιοι μπορούν μόνοι τους και βρίσκουν τους δικούς τους δρόμους. Σεβόμαστε όλες τις απόψεις, όλους τους τρόπους, δίνουμε χρόνο. Το πένθος είναι τελείως υποκειμενικό. Κάποιος μπορεί να μπει στη διαδικασία του θρήνου κατευθείαν. Κάποιος όμως να το πάρει πάρα πολύ καιρό και εμείς να βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις και να λέμε: μα πώς είναι δυνατόν να μην θρηνεί? Ναι, κάποια στιγμή. Ή θρηνεί με τον δικό του τρόπο, ή θα βγει κάποια στιγμή στο μέλλον. Σεβασμός στο πένθος, στο χρόνο του άλλου. Στο κέντρο, εμείς είμαστε σαν επιστημονική ομάδα καταρτισμένοι και μπορούμε, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι της ψυχοκοινωνικής υγείας, η διαχείριση της απώλειας. Πολλά πράγματα στη ζωή μας συνδέονται με απώλειες. Αν ρωτήσετε εμένα, αν ρωτήσω εγώ εσάς και αν ρωτήσουμε άλλα 15 άτομα, θα συμβολίζει διαφορετικό πράγμα. Για κάποιον, ας πούμε, η απώλεια της ελευθερίας του να μην μπορεί να βγει από το σπίτι του λόγω των περιοριστικών μέτρων, μια που συνέχεια προς τον κορονοϊό και όλο αυτό που ζήσαμε κινούμαστε, ήταν τραγικό. Δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν, γι' αυτό και είδαμε και πολλές αντιδράσεις, πολλές αρνήσεις, πολλές παραβιάσεις των μέτρων. Για κάποιους δεν ήταν τόσο σημαντικό. Κάποιοι δίνουν σημασία σε άλλες απώλειες και κάποιοι σε κάποιες άλλες που εμείς μπορεί να μας φαίνεται περίεργο. Να πούμε καλά τώρα για αυτό το πράγμα. Για αυτό το πράγμα. Το τι μπορεί να είναι απώλεια για μένα, γι' αυτό πάντα τονίζω τη λέξη σεβασμός. Σεβόμαστε το τι νιώθει ο άλλος, τι του συνέβη, ρωτάμε με ειλικρίνεια. Δεν λέμε εκφράσεις όπως θα περάσει, δεν είναι τίποτα, ξεπέρασε το. Όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στη δυσκολία του, εντάξει, μπορεί να χαμογελάσει, αλλά το θα περάσει δεν τον βοηθάει. Καλύτερα να πεις είμαι εδώ για σένα, να σε ακούσω, όταν θέλεις, έλα μίλησέ μου. Ή και να μην μιλήσουμε καθόλου. Πολλές φορές και η σιωπή είναι βοηθητική. Μπορούμε να πούμε είμαι εδώ, όποτε γιατί νιώσεις. Δεν νομίζω να έρθει κάποιος να μας μιλήσει όταν πενθεί, αλλά όταν ξέρει ότι είμαστε δίπλα μας, μπορεί κάποια στιγμή να μιλήσει. Μεταφορικά το θα μιλήσει. Και έτσι, αν δεν είσαι σε θέση να πεις κάτι, καλύτερα μην εκεί με τη σιωπή σου, αλλά και μόνο που θα είσαι εκεί, ο άλλος θα το νιώσει. Έχω κάνει μια εκπαίδευση εγώ στο συμβουλευτικό κέντρο της, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Εγώ έχω κάνει στην Αθήνα, που στηρίζει οικογένειες και παιδιά που βρίσκονται σε καταστάσεις απώλειας, ασθένειας και πένθους. Και πάντα έλεγαν αυτό, ότι είσαι δίπλα σε όποιον θέλει.
και του λες είμαι εδώ. Όποτε θέλεις είμαι εδώ, θα σε ακούσω. Αυτό θα ήθελα να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει. Επειδή βγαίνουμε σιγά σιγά από μια δύσκολη κατάσταση, ίσως κατά τη διάρκεια της κατάστασης είδαμε κάποια πράγματα. Ίσως να μας βγούνε τώρα να ξέρουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με εμάς, να κλείσουν ένα ατομικό ραντεβού. Με τον τρόπο θα το βρούμε, είτε διαζώσει είτε διαδικτυακά. Να ανοιχτεί ο κόσμος, να μιλήσει, να πει αυτό που νιώθει, για να μειώσουμε όσο το δυνατόν αυτό που αναφέρετε στην αρχή, το τι θα μας αφήσει. Αν μπορέσουμε και το συζητήσουμε και το, καμιά φορά το, αν το σκεφτούμε και αν το πούμε, έχει διαφορά. Είναι διαφορετικά να το ακούς από τη φωνή σου. Και διαφορετικά να στο καθρεφτίζει και ο άλλος από απέναντι. Είμαστε σαν κέντρο, σαν επιστημονική ομάδα εκεί για όποιον θέλει να στηρίξουμε, να δείξουμε δρόμους και να φωτίσουμε καταστάσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει δυσκολία. Το βλέπουμε και από τον κόσμο που έχετε ήδη στα ατομικές συναντήσεις, αλλά και από τις ομάδες. Μπορεί να γίνονται διαδικτυακά οι ομάδες, αλλά ο κόσμος το συνήθισε και αυτό. Εκφράζεται και εκεί. Λέει ποια είναι τα προβλήματά του. Και βγαίνει πολύ έντονα το ότι ναι, έγινε αυτό και άμα ξαναγίνει και εγώ μέσα σε αυτή την κατάσταση κατάλαβα για τον εαυτό μου αυτό. Είναι σωστό. Πάντα αυτό το σωστό και το λάθος. Αυτό το σωστό και λάθος όμως δεν είναι πραγματικά μία παγίδα που έχουμε πέσει, κυρία Τζάφου. Έτσι έχουμε δηλαδή, μάθει. Το σωστό και το λάθος. Δηλαδή, ποιο είναι το σωστό ή... Τι είναι σωστό. Τι είναι σωστό ακριβώς, ναι. Η κυρία Τζάφου, τι είναι σωστό για την κυρία Χεριστανίδου. Εντάξει, υπάρχει το αντικειμενικό. Εντάξει, υπάρχει ένα, αλλά γενικά είναι η στιγμή, ο χαρακτήρας, οι συνθήκες που... Οι συνθήκες, το υπόστρωμα που υπάρχει, η υποδομή που έχουμε μεγάλο... Πολλά πράγματα. Εγώ νομίζω για τον καθένα είναι κάτι ξεχωριστό. Αλλά θα μου πείτε, το σωστό είναι αυτό. Να πηγαίνουμε δεξιά όταν οδηγούμε στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχουν κάποια αντικειμενικά σωστά, τα οποία βρίσκονται υπό το πλαίσιο του νόμου. Αλλά τώρα όσον αφορά συμπεριφορές, πολλοί ας πούμε γονείς ρωτάνε τι να κάνω για να είναι το παιδί μου ευτυχισμένο. Εσείς ξέρετε τι θα κάνετε για να είναι το παιδί σας ευτυχισμένο. Εγώ μπορώ να σας πω και να μην, κάνοντας το στο παιδί σας, αυτό που θα σας πω, να μην έχει αποτέλεσμα. Κοιτάμε την ψυχή μας, τα αποθέματά μας, τις δυνάμεις μας. Αν κάτι μας δυσκολεύει, ζητάμε βοήθεια. Γι' αυτό υπάρχουμε τόσοι επιστήμονες, τόσες υπηρεσίες, οι οποίοι όλοι με απόλυτη χεμήθεια, με ασφάλεια, με φροντίδα και δωρεάν. Αυτό είναι πάρα πολύ. Αυτό όλο το πακέτο νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Επιτρέψτε μου να το πω πακέτο. Προσφορά. Δηλαδή μια πολύ σημαντική υποδομή που έχουμε δώσει δράμα αυτό, κυρία Τζάφου, νομίζω. Και ναι, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες. Ναι. Κατά ψέματα, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες και δομές. Όσον αφορά όμως τις εξαρτήσεις και στοχευμένα την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, δεν υπήρχε. Ναι. Και δεν το απάντησα πριν όταν ρωτήσατε για τη δημιουργία της δράσης. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το κέντρο πρόληψης όταν δημιουργήθηκε. Για να καλύψει αυτό το κενό που υπήρχε. Γιατί υπήρχαν στους άλλους νομούς τα κέντρα, γινόταν δουλειά και εμείς είχαμε μείνει πιο πίσω σε αυτό το κομμάτι και ήρθε και κούμποσε σε αρκετά κομμάτια της κοινωνίας μας. Γιατί αναπτύχθηκαν και πιο πολλές, πιο πολλοί τομείς, υποτομείς να πω έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο η πρόληψη για τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο η καταπολέμηση εθισμών. Είναι τώρα βλέπω ότι έχετε ανοιχθεί ιδιαίτερα πολύ στην υποστήριξη. Την ψυχολογική, την κοινωνική και είναι πολύ, δηλαδή αφορά πιο μεγάλες αριθμητικά ομάδες, έτσι. Το θέμα της εξάρτησης φυσικά και παραμένει. Εμείς όμως στο επίπεδο το δικό μας, γιατί εμείς κάνουμε πρόληψη, δεν κάνουμε θεραπεία. Αν κάποιος δηλαδή εξαρτημένος χρειάζεται θεραπεία, θα κάνουμε παραπομπή. Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας είναι και ένα πολύ μεγάλο πεδίο. Ακουμπάει σε πάρα πολλά αντικείμενα. Έχουμε και αυτό είναι πολύ βοηθητικό σε εμάς. Μας δίνει τρόπους να οργανώνουμε δράσεις, να φέρνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο κοντά μας για να επιτευχθεί ο στόχος, να είναι μια υπηρεσία η οποία δεν είναι προσιτή και δεν προσφέρει κάτι το διαφορετικό και το βοηθητικό, δεν θα είχε νόημα. Ο χρόνος, κυρία Τζάφου, πιστεύετε ότι είναι ένας καλός έτσι, βοηθός σε όλη αυτή τη δράση, που, στη προσπάθεια που κάνετε στο να στηρίξετε εμάς. Δηλαδή, μπαίνοντας μάλλον σε ένα πένθος, ο χρόνος είναι αυτός που είναι ένα καλό εργαλείο για σας για να στηρίξετε τον...
Καθένα από εμά. Βέβαια. Καταρχήν γνωρίζω. Mm-hmm. Σε εμά από το πρώτο τηλεφώνημα, ναι, από την πρώτη επαφή, μπορούμε να έχουμε μία πρώτη εικόνα σε τι φάση βρίσκεται, ναι, ο άνθρωπος. Mm-hmm. Γιατί η πλειοψηφία, χωρίς να είναι αυτό απόλυτο, υπάρχει και πάντα το άλλο ποσοστό, θέλει το χρόνο της για να πάρει ένα τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια. Mm-hmm. Εκεί καταλαβαίνεις αν έχει πιέσει κάποιος το άτομο να πάρει τηλέφωνο, mm-hmm, πάρε εκεί, θα σε βοηθήσουν, ή αν όντως περνώντας ο καιρός και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της καθημερινότητας, αυτό το άτομο έχει καταλάβει ότι κάπου χρειάζεται. Δηλαδή και μόνο που θα πει πόσο καιρό, ναι, έχει γίνει το πένθος, εκεί είναι ένα κλειδί. Μόνο που θα περιγράψει. Ναι. Ναι, ναι, γιατί υπάρχει και αυτό ότι θα σου πει ο φίλος σου, ο συγγενής σου, πάρε εκεί τηλέφωνο, θα σε βοηθήσουν, πάρε εκεί. Αν γίνει με πίεση, φαίνεται. Δεν, ναι. Πάντα, mm-hmm, στο θέμα της απώλειας χρειάζεται χρόνο, mm-hmm, για να πάρει το άτομο να απευθυνθεί σε, mm, κάποιον. Mm-hmm. Αν κάποιος από γύρω θέλει να βοηθήσει, μπορεί να το προτείνει πολύ διακριτικά, πολύ όμορφα, mm, αλλά να αφήσει τον χρόνο. Πιεστικά, όχι πιεστικά. Mm. Και επίσης να καλέσει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Mm. Έτσι παρεμβαίνετε άμεσα, γιατί καταλαβαίνετε τι ακριβώς και πώς θα κινηθείτε, πού θα τον εντάξετε, πού θα μας εντάξετε, γιατί κανένας, νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποια στιγμή, κυρία Τζάφου, την ανάγκη της στήριξης, υποστήριξης τέτοιων δομών, υπηρεσιών, οι οποίες με πολύ διακριτικότητα τολμούν και μπαίνουν στα σώψυχά μας, όταν και εφόσον φυσικά εμείς ανοίξουμε κάποια πορτούλα ή έστω χαραμάδα. Κυρία Τζάφου, να πω ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς. Φίλες και φίλοι, έχουμε την δράση, έχουμε πολλά πράγματα στη δράμα και πολύ σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν όχι πάντοτε υπό το φως των προβολέων όπως εμείς και παράγουν πολύ περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.